όπως ξέρετε, το κατ' εικόνα θα έχουμε, άμα την υπάρξη μας, άμα την γεννήση μας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Είναι δηλαδή ένα στοιχείο το κατ' εικόνα του Θεού στον άνθρωπο κατατεθειμένο. Όπως ακριβώς άμα θα γεννήσετε ένα παιδί, είναι κατατεθειμένη η λογική του. Είναι κατατεθειμένα τα στοιχεία που το συνιστούν και το κάνουν άνθρωπο. Αυτά είναι στοιχεία κατατεθειμένα. Όταν γεννήθηκα, δεν ρωτήθηκα αν έπρεπε να είμαι άνθρωπος ή να μην είμαι άνθρωπος. Αν έπρεπε να έχω τα στοιχεία, την εικόνα του Θεού ή να μην τα έχω τα στοιχεία αυτά. Συνεπώς, το κατ' εικόνα είναι κατατεθειμένα. Μάλιστα, είναι τραγικό, να το λέει κανείς, αλλά είναι αληθές. Όπως λέει και ο πατήρ Ιωστίνος Πόποβιτς, ότι το κατ' εικόνα θα δεθεί ακόμα και στην κόλαση. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα κριθούν και θα καταδικαστούν στην αιωνία κόλαση, ως εικόνες του Θεού θα βρεθούν στην κόλαση. Γιατί απλούστατα είναι κάτι το κατατεθειμένο και δεν είναι κάτι που το εργαζόμαστε εμείς. Αντιθέτως, το καθομοίωση δεν είναι κατατεθειμένο με την έννοια ότι θέλω δεν θέλω θα ομοιάσω του Θεού κατά ένα μηχανιστικό τρόπο. Το καθομοίωση υπάρχει μέσα μου σαν δυνατότητα και καλούμε με την προαίρεσή μου να πραγματώσω αυτήν την δυνατότητα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε όπως το είπα. Μέσα μας όλοι οι άνθρωποι από τον Θεό επήραμε τη δυνατότητα να ομοιάσουμε τον Θεό. Αλλά σαν δηλαδή προϋπόθεση το πήραμε αυτό. Αυτό θα πει σαν δυνατότητα. Όταν όμως θα αρχίσουμε να έχουμε ιδίαν βούληση, ιδίαν σκέψη, ιδίαν προαίρεση, τότε καλούμεθα να βάλουμε σε εφαρμογή αυτό που ο Θεός κατέθεσε μέσα μας σαν δυνατότητα, να το εφαρμόσουμε, να το πραγματώσουμε. Δηλαδή να ομοιάσουμε του Θεού. Εξάλλου ολόκληρο το Ευαγγέλιο κινείται πάνω σε αυτό, το καθομοίωση. Μην το ξεχνάτε. Αυτός ούτως ο Κύριος ενυνθρώπισε για να μας δείξει ποιος είναι ο τέλειος άνθρωπος στα ίχνη του οποίου πρέπει να βαδίσουμε. Και όλη η διδασκαλία του Χριστού, ολόκληρη η διδασκαλία του Χριστού συμποσούται σε αυτήν την προτροπή, η οποία είναι και εντολή. Έσαιστε ον ημις τέλει, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής, τέλειος εστί. Πρέπει να γίνουμε όπως είναι ο Θεός. Δηλαδή, να πραγματώσουμε το καθομοίωση, να το θα πει καθομοίωση. Και είναι αναγκαίο. Ύστερα, εκείνος ο άλλος λόγος, ο οποίος υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη, ανανεώνεται στην Καινή, γίνεστε Άγιοι, ότι εγώ Άγιος ημί. Είναι ο ίδιος λόγος. Έχει το ίδιο νόημα όταν λέει να γίνετε Άγιοι όπως εγώ είμαι Άγιος, που σημαίνει ότι πρέπει να ομοιάσουμε του Θεού. Επειδή όμως θα μπορούσε να πει ο άνθρωπος, Κύριε, εγώ είμαι άνθρωπος και εσύ είσαι Θεός, πώς μπορώ εγώ να μοιάσω σε σένα, μας εδόθηκε το μοντέλο, το πρότυπο. Και αυτό το πρότυπο είναι εκείνο το οποίο έγινε ο Θεός, δηλαδή άνθρωπος. Ακούστε πως το λέει συμπτωματικά, θα το είχα διαβάσει μάλιστα μια περασμένη φορά, πως το λέει αυτό ο Άγιος Ειρηναίος. Εν της πρόσθεν χρόνης ελέγεται μεν, κατ' εικόνα Θεού γεγονένε των άνθρωπων, ούτε δείκνει το δε. Έφυγα αόρατος είναι ο λόγος του οποίου κατ' εικόνα ο άνθρωπος εγεγόνει. Αυτά είχαμε αναλύσει με περασμένη φορά. Δια του το δει και την ομοίωση ραδίως απέβαλε μας. Γιατί ραδίως απέβαλε την ομοίωση? Διότι δεν έβλεπε πρότυπο ο άνθρωπος. Είναι αυτό που σας είπα. Εγώ ο άνθρωπος πώς θα μοιάσω σε ένα του Θεού?
Είμαστε δύο διαφορετικά, δύο διαφορετικές υπάρξεις. Πώς λοιπόν? Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, απέβαλε εύκολα το καθομοίον του. Δεν είχε μοντέλο μπροστά. Οπότε δε σάρξ εγένετο ο λόγος του Θεού. Όταν όμως, από τότε όμως που έγινε ο λόγος του Θεού άνθρωπος, τα αμφότερα επεκύρωσε. Ποια είναι τα αμφότερα? Και το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Το κατ' εικόνα, διότι είπαμε ότι το κατ' εικόνα αναφέρεται σε ολόκληρο τον άνθρωπο και στην ψυχή του και στο σώμα του, και συνεπώς αφού ο Θεός έγινε άνθρωπος, ο άνθρωπος πήρε την πλήρη εικόνα του Θεού, του θεανθρώπου Ιησού. Και το καθομοίωση γιατί είχε μοντέλο. Όταν ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού», θα τη μιμητής Χριστού. Θα πει «Να ομοιάσω του Χριστού». Επεκύρωσε λοιπόν ο λόγος με την ενανθρώπισή του αμφότερα. Και το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Και γάρ και την εικόνα έδειξε αληθώς αυτό τούτο γενόμενος όπερ ειν εικόν αυτού. Και την ομοίωση μας ενδιαφέρει. Βεβαίως κατέστησε συνεξομοιώσας τον άνθρωπο το αοράτο πατρί. Έτσι λέει κατέστησε βεβαίως και την ομοίωση. Πώς? Ώστε να φτάσει ο άνθρωπος να ομοιάσει του Θεού με το έσεστε ουνιμιστέλη, διότι έχει μπροστά του τον Χριστό, τον τέλειον άνθρωπο και τον τέλειο Θεό. Έτσι το καθομοίωση είναι το θεμελιωδέστερο στοιχείο που υπάρχει μέσα μας, το θεμελιωδέστερο που πρέπει να φτάσουμε να ομοιάσουμε του Θεού. Σας λέω αλήθεια, εάν σε αυτό αστοχήσουμε, τότε δεν πετύχαμε απολύτως τίποτα στη ζωή μας. Όλος ο αγώνας μας και όλη μας η προσπάθεια πρέπει να τίνει εις αυτό το καθομοίωση. Και όλη η Αγία Γραφή, η Εκκλησία, τα μυστήρια, η άσκηση, η ορθόδοξη πνευματικό της, όλα αυτά έχονται να υπηρετήσουν αυτό το καθομοίωση. Οπωσδήποτε. Αποτελεί λοιπόν θεμελιώδες στοιχείο της όλης πνευματικής μας ζωής. Γιατί όμως υπάρχει μόνο στην προαίρεση ως δυνατότητα μέσα μας, αλλά υπάρχει στην προαίρεση απλούστατα, διότι η αγιότητα δεν είναι ένα έργο που το εργάζεται μόνο ο Θεός, αλλά το εργάζεται και ο άνθρωπος. Ποιο είναι το έργο του Θεού στον άνθρωπο? Η δυνατότητα. Δηλαδή η δυνατότητα του καθομοίωση. Ποιο είναι το έργο του ανθρώπου? Να πραγματώσει με την προαίρεσή του αυτή τη δυνατότητα που έχει μέσα του. Έτσι, το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου από την άλλη μεριά, όταν ενωθούν, δημιουργούν αυτό που λέγεται αγιότητα. Και τότε η αγιότητα είναι αρετή. Και η αρετή αμείβεται. Ενώ το κατ' εικόνα δεν είναι αρετή. Γιατί? Γιατί είναι κατατεθειμένο, είτε το θέλω είτε δεν το θέλω. Καταλάβατε? Το κατ' εικόνα λοιπόν δεν είναι αρετή. Σας είπα, η εικόνα του Θεού θα βρεθεί και στην κόλαση. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα καταδικαστούν ως εικόνες του Θεού θα βρεθούν στην κόλαση. Ενώ εκείνοι οι οποίοι θα εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού θα είναι αυτοί που έχουν αρετή. Γιατί η αρετή αμείβεται. Είναι δε ακόμη χαρακτηριστικό σε όλα αυτά που σας λέω να δείτε ότι πώς είναι γραμμένα αληθινά θεόγνωστα. Λέγει εκεί στο βιβλίο, στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι επίησε, είπε ο Θεός, ποιήσω με άνθρωπο. Κατ' εικόνα η μετέραν και η καθομοίωση. Ποιήσω με άνθρωπο, ναι. Όχι ποιήσω με ψυχάς. Οπότε οι ψυχές δεν προϋπάρχουν. Αν θέλετε να την ευκαιρία να απαντήσω λιγάκι στον λάμπρο. Δεν είπε ποιήσω με ψυχάς, ποιήσω με άνθρωπο. Κατ' εικόνα η μετέραν και η καθομοίωση. Κατά την εικόνα μας και κατά την ομοίωση. Και εσείς παρακάτω. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο. Αν σταματούσε εκεί θα υπονοούσαμε
ότι τον έκανε με εκείνα τα οποία είχε αποφασίσει. Αλλά εφόσον στην δευτέραν έκδοση παρακάτω που λέει «επίησε ο Θεός τον άνθρωπο», βάζει κάτι το συμπληρωματικό, το οποίο όμως δεν αναφέρεται σε ό,τι διαβουλεύτη ο Θεός. «Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο», προσέξτε, «κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν». Δεν λέει καθομοίωση. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι ο Θεός άλλαξε γνώμη. Είπε «θα κάνουμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση» και κατά τη δημιουργία τον έκανε μόνο κατ' εικόνα. Εάν αυτό ήταν το αληθές, τότε γιατί ο Χριστός ήρθε να μας πει να ομοιάσουμε του Θεού? Και δεν θα ήταν ουτοπιστικό εκ μέρους του Κυρίου, ουτοπιστικό πέρα για πέρα, το να ζητήσει από τους ανθρώπους κάτι το οποίο δεν θα ήταν κατατεθειμένο μέσα στον άνθρωπο? Δεν θα ήταν ουτοπιστικό, οπωσδήποτε. Άρα λοιπόν σημαίνει με αυτήν την παράληψη να αναφερθεί στο θέμα καθομοίωση, στη δευτέρα διατύπωση, στο ότι το καθομοίωση ετέθη ως δυνατότητα και εκαλείται ο άνθρωπος να πραγματώσει αυτό το καθομοίωση. Με βάση αυτά, ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της απορίας, στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Το καθομοίωση που αναφέρεται? Στο θέμα αγιότητα. Η αγιότητα είναι πολλά πράγματα, αλλά η αγιότητα όμως ξεκινάει από την ταπείνωση και από την υπακοή. Η υπακοή και η ταπείνωση είναι το κεφαλάρι από όπου εξαρτάται όλο το οικοδόμημα της αγιότητας. Μπορεί κανείς να κάνει, να ασκήσει πολύ αρετή, πολύ αρετή, θέλετε ακόμη και αγάπη, η οποία θεωρείται κορυφαία αρετή, και αγάπη να ασκήσει. Εάν δεν έχει όμως υπακοή και ταπείνωση, τότε ισουδαίνει αυτή η αρετή. Θέλετε ακόμη? Ούτε καν βραβεύεται από τον Θεό. Να σας το εξηγήσω. Αν υποτεθεί ότι πραγματώνεται η αγάπη που, για την οποία μιλάει ο κόσμος, αν υποτεθεί, για αυτήν μιλάνε όλοι. Μιλάνε ακόμη και οι άθεοι περί αγάπης. Και οι βουδιστές μιλάνε για την αγάπη. Μάλιστα, ιδιαίτερος ο βουδισμός τονίζει ότι αν θέλετε να έχετε υγεία σωματική και ψυχική, δεν μην τρέχετε στους ψυχιάτρους και στους νευρολόγους. Έχετε υγεία, έχετε αγάπη. Αγαπάτε τον πλησίον σας, αγαπάτε τα ζώα, αγαπάτε τα φυτά, αγαπάτε ολόκληρη την κτήση. Και όταν θα έχετε μια αγάπη σε όλα αυτά που είναι γύρω σας, τότε θα αισθάνεστε μια απέραντη ευτυχία και μια πολύ υγεία. Είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια. Τα λέει όμως ο βουδισμός. Τα λέει ο βουδισμός. Θέλετε ακόμη που από τον βουδισμό έχουν πάρει πολλά υπέρτερη μας όλοι, και αυτοί μιλάνε για κάποια αγάπη. Όλοι μιλάνε για αγάπη σήμερα. Όλοι μιλάνε. Αλλά πέστε μου σας παρακαλώ, μία τέτοια αγάπη θα μπορούσε ποτέ να λέγεται αγιώτης όπως την εννοεί το Ευαγγέλιο? Καθόλου. Καθόλου. Ξέρετε που βρίσκεται η ρίζα, η ρίζα της αγιότητας? Όχι στην αγάπη, στην υπακοή που εκφράζεται στην εξάρτηση του ανθρώπου από το Θεό. Στην εξάρτηση του ανθρώπου από το Θεό. Διότι πάσα αρετή δύναμη να την ασκήσω, αν είναι δυνατόν, και έξω από το Θεό. Γιατί έχω μέσα μου κατατεθειμένο το καθομοίωση. Το έχω μέσα. Και παίρνω λοιπόν εγώ τώρα από τον Θησαρόν και πηγαίνω εις χώραν μακράν. Μην ξεχνάτε ότι ο άσωτος Υιός τι εζήτησε? Την ουσία του Πατρός. Ουσία θα πει περιουσία. Και ποια είναι αυτή η περιουσία που πήρε ο νεότερος Υιός της παραβολής? Τι είναι? Ξέρετε τι είναι? Είναι το κατ' εικόνα, είναι και το καθομοίωση. Και πήρε τώρα αυτό το θησαυρό ο ταλέπορος νεότερος της παραβολής και πήγε εις χώραν μακράν και εδαπάνησε την ουσία του πατρός αυτού, εδαπάνησε την περιουσία του πατέρα του. Δεν πει εδαπάνησε,
κατεξόδευσε την εικόνα που πήρε του Θεού και τη δυνατότητα του καθομοίωση. Αυτά τα ξόδευσε, τα σπατάλησε. Είναι όταν μιλάμε για αγάπη έξω από τον Θεό, όταν μιλάμε για αλτρουισμό, θέλω τη λέξη αυτή, έξω από τον Θεό, για ελεημοσύνη έξω από τον Θεό, για έργα φιλανθρωπίας έξω από τον Θεό, για κοινωνική ευρυθμία και οικογενειακή, να πούμε, τάξη και συγκρότηση έξω από τον Θεό, με τα ανθρωπιστικά κινήματα, φεμινιστικά κινήματα κλπ. Να εξισώσουμε τους ανθρώπους, να όλοι λύσει, ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη έξω από τον Θεό. Μην ξεχνάτε ότι η Γαλλική Επανάσταση, η οποία διακήρυξε αυτά τα στοιχεία, αυτά τα συνθήματα, ταυτόχρονα διακήρυξε και την αθεία. Μην το ξεχνάτε. Έτσι δεν είναι, το ξέρετε. Διακήρυξε και την αθεία. Ναι, λοιπόν, έξω από τον Θεό. Δηλαδή, αυτά που πήρα από τον Θεό, εγώ τώρα τα σπαταλάω. Τώρα, αν θα φτάσω στο τέλος να λιμοκτονήσω, το βλέπει κανείς από τον σύγχρονο κόσμο. Ο κόσμος ο οποίος έχει όλα αυτά τα στοιχεία, τα πήρε, δυνάμει των όσων, η περιουσία του Θεού δηλαδή. Αυτά τα ξοδεύει έξω από τον Θεό, μακρά από τον Θεό και λιμοκτονεί. Διότι στην πραγματικότητα δεν έχει ούτε ισότητα, ούτε χαρά, ούτε αγάπη, ανθρωπότητα, τίποτα. Πού είναι λοιπόν η ρίζα της αγιότητας? Η ρίζα της αγιότητας είναι στην υπακοή, στην εξάρτηση του ανθρώπου από τον Θεό. Λοιπόν, ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστους, δεν θα δοκιμάσουν από τον καρπόν, διότι ζητούσε την υπακοή. Τα ακούσατε? Ποιο είναι τώρα το προφατορικό αναμάρτημα? Η απουσία της υπακοής. Αλλά έχει όμως και αντικείμενο η ανυπακοή. Έχει και αντικείμενο. Έχει και τον διάβολο. Και λέει, ο Θεός σας είπε να μην φάτε από τον καρπόν αυτόν για να μην γίνετε θεοί. Φάτε και θα γίνετε θεοί. Είπε. Εάν ο άνθρωπος, υποτίθεται κατά τη συμβουλή του διαβόλου, έτρωγε από τον καρπόν, τότε θα αποκτούσε θέωση χωρίς τον Θεό. Ο σκοπός όμως του Θεού που έκανε τον άνθρωπο ήταν να αποκτήσει ο άνθρωπος θέωση, να γίνει Θεός. Εγώ είπα, είμαι θεοί εστέ, αλλά με πάντα την εξάρτηση από τον Θεό. Δηλαδή με την υπακοή. Αυτό θα πει εξάρτηση. Θα γίνει ο άνθρωπος Θεός, αλλά θα εξαρτάται από τον Θεό. Το θήτα μικρό από το θήτα μεγάλο. Από τη στιγμή όμως που ο άνθρωπος εσκέφθηκε ότι μπορεί να γίνει Θεός χωρίς τον Θεό, μια ανεξαρτητοποίηση, εκεί γκρεμίστηκε και έχασε τα πάντα. Συνεπώς, ήταν δαιμονική δηλαδή αυτή η συμβουλή. Συνεπώς, ο πυρήνας του προπατορικού αμαρτήματος είναι αυτός. Η πραγμάτωση του καθομοίωση χωρίς το πρωτότυπο που είναι ο Θεός και χωρίς την εξάρτηση από τον Θεό. Χωρίς την εξάρτηση. Αυτό είναι ο πυρήνας και η ουσία του προπατορικού αμαρτήματος.